Παρακαλώ, καμπαμαρού. Εγώ, ο Ρούι Τόχνο, ο αρχηγός του συλλόγου μπέιζμπολ των Χινγκιόκου. Σου ζητώ μια χάρη για μια φορά στη ζωή μου. Σε παρακαλώ να μπει στο σύλλογό μας. Στο σύλλογο μπέιζμπολ. Η ασυνήθιστη κινητική σου δυνατότητα και το καλά ανεπτυγμένο σου σώμα σου δίνουν πολλά χαρίσματα για το παιχνίδι. Είσαι γεννημένος για να παίξεις μπέιζμπολ. Δεν το νομίζεις. Ακούς, καπαμαρού. Καπαμαρού. Με κατάλαβες. Ένα ακόμη πιάτο, ένα πιάτο μακαρονάδα. Καπαμαρού. Ουπ. Είμαι απασχολημένος με το φαΐ μου τώρα. Μη μιλάς για μπάσιμπολ. Δεν καταλαβαίνω. Όχι, όχι μπάσιμπολ, αλλά μπέιζμπολ. Α, καπαμαρού. Το ξέρω αυτό. Χτυπάς μια μπάλα με ένα ξύλο. Α, το ξέρει. Το ξέρει. Έχω δει τα παιδιά του χωριού να το παίζουν. Βαρετό παιχνίδι είναι αυτό. Δεν αξίζει. Καπαμαρού, μη προσβάλλεις το μπέιζμπολ. Όχι, αλλά μπέιζμπολ. Είναι παιχνίδι για παιδιά. Είπα, για παιδιά. Σκασμός. Δεν θέλω. Ησυχία! Παιχνίδι για παιδιά! Εντάξει, ας πέφτουμε φιλικά. Έλα, πάμε. Έλα, δείξε τον εαυτό σου. Οι ογιόκου μπορούν να σου επιτεθούν οποιαδήποτε στιγμή. Δείξε τον εαυτό σου. Έχουμε 40 μέλη. Δεν υπάρχει αρχιτεκτονική υπεροχή. Πώς κινούνται οι ογκιόκου? Παρακαλώ, κοιτάξτε. Το πήραμε μυστικά. Το αγόρι που στέκεται δίπλα στο μαετζί μας είναι ο Νικί Τσινάνγκο. Αυτός ελέγχει τους αρχηγούς όλων των απαταιώνων στην περιοχή Κάντο. Παρέδωσε 3 ομάδες στο μαετζί μας. Το αγόρι στα δεξιά είναι ο Γκένζο το Κουμίτσου, επικεφαλής της παράνομης ομάδας οδήγησης Ρένσταρ. Λένε πως η ομάδα του είναι η πιο παράτελτη τώρα. Φτάνει! Α, ναι! Δεν υπάρχει λόγος να προξενούμε φασαρίες τώρα πια. Θα πρέπει να φροντίσουμε να εγκαθιδρύσουμε τη δική μας τάξη κατά τη διάρκεια του ανοιξιάτικου τουρνουά μπέιζμπολ. Λες να είναι ο Καμπαμαρού ο μυστικός ηγέτης? Ναι! Είμαι σίγουρος, κύριε Οκούμπο. Μην είσαι ανόητος. Αν είσαι σίγουρος, εσύ είμαι κι εγώ σίγουρη. Ποτέ δεν ήταν παρασκηνιακός ηγέτης ο Καμπαμαρού. Το κατάλαβες, το κατάλαβες. Κύριε Οκούμπο. Σπουδάδε! Τι τρέχει, γιατί τρέχετε έτσι? Ο Καμπαμαρού θα κάνει τον ντεμπούτο του με τον τόχνο του μπέιζμπολ. Θα αναμετρηθούν. Ναι, θα αναμετρηθούν στο μπέιζμπολ. Ωραίος αγώνας. Ω Θεέ μου! Α, φαίνεται ενδιαφέρον. Πάμε να δούμε. Θέλω να δω τον Καμπαμαρού στις δόξες του. Θα είναι ένας υπέροχος παίκτης του μπέιζμπολ. Ναι. Ρίχνεις 3 φορές, Καμπαμαρού. Τη μια μετά την άλλη. Μπαίνεις στο σύλλογο αν χτυπήσεις την μπάλα. Μη βιάζεσαι! Συγκρεμία! Ο Τόχνο είναι ο καλύτερος στην περιοχή Κάντο. Ο Καμπαμαρού δεν μπορεί να νικήσει. Οι ογκιόκου θα στραφούν προς το τουρνουά μπέιζμπολ αν μπει στο σύλλογο, ο Καμπαμαρού. Έλα, Μάι! Έλα γρήγορα! Ω, Μάι! Ωραία! Για δες με! Πρόσεξε πως θα ρίξω την μπάλα στον αντίπαλο! Θα το χτυπήσω με τη βοήθεια του Θεού. Θα κάνω τον Καμπαμαρού να μπει στο σύλλογό μας. Είσαι έτοιμος! Πού είναι η μπάλα? Το πόρτος γρήγορα! Τι ωραία! Καμπαμαρού! Μην πω χάπω! Χτύπημα! Τι ταχύτητα! Όχι! Θα πρέπει να ήταν σύμπτωση. Θα χτυπήσω την επόμενη φορά.
Δεν ήμουν καλά προετοιμασμένος. Πού είναι η μπάλα? Τι? Πολύ πιο χαμηλά. Μπάλα είναι. Όχι πάλι. Δεν θα πρέπει να χάσω τώρα. Έλα βρε καπαμαρού. Η επόμενη είναι η τελευταία μπάλα. Το είδες Μάι. Είδες πως πετάω την μπάλα γρήγορα. Είναι σπουδαίος. Μακάρι να είχε χτυπηθεί η μπάλα του. Έτσι ο καπαμαρού δεν θα είχε μπερδευτεί στις πεσαρίες ανάμεσα στα σχολεία. Καπαμαρού, πρέπει να ρίξεις άλλη μια φορά την μπάλα. Το ξέρω. Είναι πολύ επίμονος. Πάλι έκανα λάθος την κρίση μου γι' αυτόν. Αυτή είναι η τελευταία μπάλα. Έλα λοιπόν. Πάμε. Τρισδιάστατο στήμημα νύμφο. Τι? Νίκησα! Το μάτια! Ο καπαμαρού νικάει 3-0! Χριστέ μου, ο σύλλογος του μπέιζμπολ θα χάσει τη μάχη. Εσείς οι δυο ήσασταν πολύ καλοί. Σήκω πάνω, αγαπητέ μου. Καταλαβαίνω ότι λυπάσαι, αλλά είναι καιρός να δείξεις το κουράγιο σου. Πρέπει να έχεις υπομονή και θα γίνει αυτό που θέλεις. Κυρία Οκούμπο. Έτσι νομίζω κι εγώ. Ήταν καλή αναμέτρηση, τόχνο. Ναι, ούτε ο κύριος Σόου των γιγάντων δεν κέρδισε τόσο εύκολα. Κάποια μέρα θα γίνω καλύτερος παίκτης της Ιαπωνίας. Θα τα βγάλω πέρα με 869 αντίπαλους. Θα αγωνιστώ και θα νικήσω. Κάποια μέρα θα γίνω καλύτερος παίκτης της Ιαπωνίας. Πες μου. Χρειάζεσαι πραγματικά τον καμπαμαρού για το τουρνουά αυτή τη φορά. Τι? Είσαι σίγουρος πως θα μπορούσες να πάρεις την νίκη αν έμπαινε ο καμπαμαρού στο σύλλογό σου? Ναι, το είδατε μόλις τώρα. Είδατε τις δυνατότητές του. Κατάλαβα. Καμπαμαρού, γιατί δεν μπαίνει στο σύλλογο? Τι? Γιατί? Νίκησα στο μάτς. Καμπαμαρού, θα παίρνεις 2 καλαθάκια μεσημεριανό αν πάρεις μέρος στο άθλημα. Τι είπες? 2 κουτιά μεσημεριανό. Για να είμαι ειλικρινής, πάντα ήθελα να παίξω baseball κάποτε. Είμαι έξυπνη. Τζούνε. Ναι. Γιατί δεν μπαίνεις στο σύλλογο του baseball μαζί με τον καμπαμαρού? Τι? Τι? Η γιαγιά του ξέρει ότι ο Τζούνε είναι ο παρασκηνιακός ηγέτης. Γι' αυτό τον πιέζει. Κυρία Οκούμπο, δεν μπορώ. Ο Σιτζούνε είναι πολύ αδύναμος για να παίξει μπέιζμπολ. Θέλεις να πάρεις την νίκη, δεν είναι τόχνο? Ναι. Κι εγώ το ίδιο θέλω να γίνει. Ο καπαμαρού και ο Σιτζούνε μπαίνουν στο σύλλογο από σήμερα. Παρακαλώ, υποδεχτείτε τους. Γιαγιά! Μάι! Εγώ θα χειροκροτήσω. Θέλω να γίνεις ο ηγέτης του χειροκροτήματος, Μάι. Να είναι δυνατό και ενθουσιώδες, Μάι. Ναι! Τι είναι αρχηγός του χειροκροτήματος? Αρχηγός της κοπέλες που φοράνε κοντές φούστες και λένε γιουπί! Βάτραγος! Φούστες! Γιουπί! Καμπαμαρού! Γιουπί! Ξέχασέ το! Ας παίξουμε μπέιζμπολ μαζί στη Τζούνε! Καμπαμαρού! Ας βάλουμε τα δυνατά μας! Εντάξει, εντάξει! Μπορούμε να πάρουμε την ύπη στην Ένωση Elite Camp. Πάντα αυτό περιμένω. Γιουπί! Μπράβο! Μπράβο! Ο πρώτος υποψήφιος είναι ο Ρούι Τόχνο και θα γίνω Superstar! Δύο κουτιά μεσημεριανό θα παίρνω. Baseball τέτοιες φορές. Αγαπητή μου κυρία Οκούμπο.
καπαμαρού του Σιτσούνε μπήκαν στο σύλλογο του baseball. Η κυρία Ακούμπο έδωσε εντολή σε όλους τους μαθητές να επεφημίσουν το σύλλογο του baseball. Διαταγή από τη διοίκηση. Τι προσπαθεί να κάνει ο Σιτσούνε, τι προσπαθεί να κάνει ο Σιτσούνε. Πρέπει να είναι ηλίθιος. Όχι. Όχι. Πότε αρχίζει τις εορτές η Ένωση Ελίτ κάτω. Τον άλλο μήνα, κύριε. Κατάλαβα. Μα δεν καταλαβαίνεις, Χαγιάση. Όχι. Ξέρουν πως δεν μπορούν να μας νικήσουν. Θέλουν λοιπόν να λύσουν το ζήτημα με το baseball. Κατάλαβα. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, Σιτσούνε. Περίμενε και θα δεις. Ο κουτί με το μεσημεριανό είναι έτοιμο, καπαμαρού. Το σημερινό γεύμα είναι τηγανιτές καραβίδι. Μόνο ένα. Είχαμε πει δύο την ημέρα. Τι. Μήκε να σε τσιμπούνεις. Δώσ' μου λίγο ακόμα. Περίμενε. Ορίστε, καπαμαρού. Προσπάθησε σκληρά στην πρωινή σου εξάσκηση. Μα πες μου είναι... Εγώ το φτιάξα. Μην βγεις έξω να φας μακαρονάδα και παμαρού. Ναι. Το κουτί του μεσημεριανού που έφτιαξε η Μάη. Πηγαίνω τώρα, Μάη. Δώσ' το αυτό σε μένα. Είναι στο καλά του, καπαμαρού. Ας αρχίσουμε την εξάσκηση. Ας προσπαθήσουμε σκληρά. Ναι! Είναι χαριτωμένος αυτός ο τόχνος. Θεέ μου, τόσοι μαθητές παρακολουθούν την εξάσκησή μας. Πρέπει να νικήσουμε. Εντάξει, καπαμαρού, να είσαι ο πρώτος, πέτα την μπάλα. Δεν έχει έρθει ακόμα ο καπαμαρού, αρχηγέ. Όχι. Εξυπνάδες. Δεν ήξερα πως τα σάντουιτς είναι τόσο έξυπνα. Είναι τόσο ωραίο να τρως, ιδιαίτερα όταν η Μάη το έχει φτιάξει για μένα. Είναι τόσο ωραία. Έχει τα μάτια και... Ωραίο! Υπέροχη γεύση! Τόσο καλό! Τι τρέχει μαζί σου! Έλα τώρα! Ο Σιτσούνε είναι ο μόνος που έχει μείνει. Ανοησίες! Ο καπαμαρού δεν είναι εδώ ακόμα. Μην ξεχνάς το Σιτσούνε, τόχνο. Ναι, ας το να προσπαθήσει. Τις πιάνεις τις παλιές μου Σιτσούνε. Δεν ξέρω, αλλά θα προσπαθήσω. Τόχνο, μην γίνεσαι κακός με το Σιτσούνε. Μάλιστα, μάλιστα. Πάρε θέση. Ας προσπαθήσουμε. Είναι μια πέτρα γύρω από το λαιμό μου. Η στάση του είναι θαυμάσια. Είσαι έτοιμος! Τι ωραία! Πράγματι! Σπουδαία! Πω, δεν θα έπρεπε να κοιμηθώ τόσο γρήγορα. Να χάσω την επόμενη μπάλα. Η επόμενη! Πω, την έπιασε με κλειστά μάτια. Τι! Δεν φανταζόμουν το σύντομο τόσο καλό. Όχι, δεν θα έπρεπε να το κάνω. Σιτσούνε, είσαι αρκετά καλό. Επειδή έπιασες την μπάλα μου από την πρώτη μέρα. Ω, καλά. Στην κατασκήνωση η εξάσκηση του καμπαμαρού έπιασε τόπο μου φαίνεται. Κάνω. Είσαι πράγματι καλός για να πιάσεις αυτή την παλιά, Σιτσούνε. Ήταν εύκολο. Kabamaru! Opa!
Μια χαρά! Δεν το ξέρεις! Είναι τόσο γρήγορος ο Σιτζούνε! Δεν πιάνεται! Καμπαμαρού, σταμάτα! Τι τρέχει! Καμπαμαρού, πού είσαι! Σειρά σου είναι, έλα τώρα! Προχώρα, τόχνο! Ρίξε στον Καμπαμαρού την μπάλα! Όχι, η δική σου σειρά είναι! Εντάξει, πάμε, Καμπαμαρού! Τι κάνει! Έτσι δυνατά την πετά! Καλμό! Πήγαινε! Τι κάνει! Πήγαινε! Όχι, Καμπαμαρού. Πρέπει να πιάσεις την μπάλα. Προσπάθησε σκληρά, Καμπαμαρού. Ω, Μάι. Πρέπει να πιάσω την μπάλα. Κατάλαβα. Έλα τώρα. Πέτα την μπάλα σου. Είναι τόσο καλός. Ο Καμπαμαρού και ο Σιτζούνε είναι γεννημένοι για να παίζουν baseball. Νίκη! Τα χρόνια της επιμονής μου τελικά θα το μυθούν. Αφιέρωσα τον εαυτό μου στο baseball. Στη βροχή, στο χιόνι και στον άνεμο. Το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα. Μα γιατί κλαίει, δεν πηγαίνετε. Αυτή είναι η αίθουσα του μαθητικού συμβουλίου. Εξωτερική γραμμή. Εμπρός. Είναι εσύ, Καόρου. Είσαι ο Μαϊτζή με τον Ογκιόκου. Απλά ήθελα να σου πω καλά νέα. Οι Ογκιόκου θα αφήσουν την Ένωση. Αποφασίστηκε ότι η Ένωση Ελίτ Κάντο θα διαλυθεί. Τι είπες? Οι Ογκιόκου, οι Γκέισέι, η Σέιντο και η Αζούκι έχουν δηλώσει ότι θα αφήσουν την Ένωση. Εννοείς ότι τα παιχνίδια baseball δεν θα γίνουν? Τα παιχνίδια baseball δεν θα γίνουν? Μα τι τρέχει με την Ελίτ Ένωση? Ο Μαϊτζήμα μου είπε ότι η Ένωση Ελίτ Κάντο έχει διαλυθεί. Τι? Τα κατάφερε. Ο Τόχνο θα στεναχωρηθεί τρομερά. Τα κατάφερε. Αυτό ήταν όλο. Τι είπες? Μη στεναχωριέσαι τόσο πολύ. Πώς να μη στεναχωρηθώ? Γιατί αποτραβήθηκες? Γιατί δεν τους είπες ότι δεν δέχεσαι? Όχι εγώ. Ο Μαϊτζήμα το έκανε αυτό. Εννοείς τον πρόεδρο του μαθητικού συμβουλίου, τον Ογκιόκου? Ναι, πρέπει να κατηγορήσω Μαϊτζήμα για την απόφαση. Το τουρνουά του baseball δεν θα γίνει. Βοήθεια! Η γιαγιά κατάφερε να κάνει και τους δυο να βγουν στο σύλλογο του Μπέιζου. Αλλά η Ένωση θα διαλυθεί. Λυπάμαι. Τι να κάνω, Σαλίζου. Πιάτα! Αν το παιχνίδι του Μπέιζου δεν γίνει, η Μάη δεν θα μου φτιάξει τα καλαδάκια με φαΐ. Ωρα! Το τουρνουά του baseball δεν θα γίνει. Νομίζω πως μπορώ να το πείσω για να γίνουν οι αγώνες. Έχει το κουράγιο να έρθει εδώ ολομόναχος. Ένας κατάσκοπος. Τι εννοείς? Πες μου λοιπόν τον αριθμό των ατόμων της ομάδας του Σιντζούν. Δεν ξέρω τίποτα σχετικό. Θέλω μόνο... Της ματάρης τίποτα, δεν είναι τόσο. Στα αλήθεια, δεν ξέρω, σας λέω. Απορώ πόσο μπορείς να παίξεις. Τι θα κάνω μετά? Ποιος είναι? Κάτι τρομερό συνέβη. Τι συνέβη? Ήταν πεσμένος στην είσοδο. Τι τρέχει το χρόνο? Πες μας τι έγινε. Ο Μαϊντήμα το έκανε. Προσπαθεί να σου επιτεθεί με τη συμμορία του. Τόχνο! Ταραμμένε Μαϊτζήμα, πληρώσεις αυτό που έκανες. Ταραμμένε Μαϊτζήμα.
奴が前島にさらわれちまった。あいつら汚ねえてばかり使いやがって、もう黙っちゃいられねえ。次回、伊賀のカバマルは、嵐のマイジャック。前の身に何かあったら、誰だろうと許しゃしねえぜ。